Σας καλωσορίζω στην απόψινή μας διαδικτυακή συνεδρίαση, κατά την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαχρήστου Δημητρά, ο οποίος θα μας εισηγηθεί για την νομοποίηση των διαδίκων στην πολιτική δίκη, η ουσιαστική και η δικονομική της όψεως λιδία λίθος του εύρους του δικαστικού της ελέγχου. Ο κύριος Δημητράς γνωρίζει το θέμα, πρόσφατα δημοσίευσε ένα εξαιρετικό βιβλίο για την νομοποίηση των διαδίκων στην πολιτική δίκη, το οποίο συνιστώ ενθέρμως, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει και πάρα πολλές κατηδία περιπτώσεις και είναι πάρα πολύ επιβοηθητικό. Λοιπόν, γνωρίζει το θέμα εξαιρετικά. Σας θυμίζω ότι κατά την όση από τους πέραν των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι από τους συμμετέχοντες θέλουν να υποβάλουν κάποια ερώτηση ή παρατήρηση προς τον κύριο Δημητρά, θα κάνουν χρήση του Q&A, του συστήματος που το ξέρετε, υποβάλλετε την ερώτηση εγγράφως, και ο κύριος Παπαχρήστου, όταν θα ολοκληρώσει την εισήγηση και απαντήσει, μάλλον και λάβει υπόψη και τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις των μελών του Συμβουλίου, θα απαντήσει και τις παρατηρήσεις που θα του τεθούν. Κύριε Παπαχρήστου Δημητρά, έχετε το λόγο. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη θερμή εισήγηση στο κοινό. Πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο. Βεβαίως. Τώρα κάπως καλύτερα. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστώ καθηγητή κύριο Κολαβρό για την όμορφη εισήγησή του, καθώς και συλλογικά την Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων για τη μητική της πρόσκληση, αλλά και όσοι έχουν ήδη συνδεθεί προκειμένου να παρακολουθήσουν την παρούσα ομιλία. Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί, όπως ήδη προλογήθηκε, η νομοποίηση των διαδίκων στην πολιτική δίκη και ιδίως ο δικαστικός της έλεγχος. Ζητήματα που αμφότερα έχουν απασχολήσει την ελληνική νομική σκέψη ήδη από τις απαρχές της σύγχρονης νομικής ιστορίας. Ειδικότερα η νομιμοποίηση από τις ταχυλόγιες των δεδομένων της επικρατούσας νομολογίας καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας σε συνδυασμό και της απόσταση των θεωρητικών του δικαίου, αποτελεί ένα ζήτημα για το οποίο έχουν διχαστεί τόσο η νομολογία όσο και η μεταπή θεωρία. Έχουν εμπλακεί σε ένα τέρμονο, θα έλεγε κανείς, κύκλο, προκειμένου να εντάξουν την νομοποίηση σε ένα αποκλειστικά κλάδο δικαίου, είτε δηλαδή τη δικονομία, είτε το ουσιαστικό δίκαιο. Αφενός η θεωρία, ορθώς εξαγγέλνει την δικονομική της φύση. Αφετέρου, αδρανεί και εν μέρει αποσιωπά την ουσιαστική της όψη. Από την άλλη, η ελληνική νομολογία, ιδίως η νομολογία του Αγίου Πάγου, ορθώς δεν μελετά την νομοποίηση αποκομμένη από το σωστικό δίκαιο, καθώς όντως υπάρχει μια έντονη αλληλεξάρτηση της νομοποίησης με το σωστικό δίκαιο, πλην όμως φαίνεται να παρορά σε ένα μεγάλο βαθμό την δικονομική της όψη. Ωστόσο, ως γνωστόν, ότι η πρακτική του ό,τι δελείται κόπτεται δεν συνάδει με την αμφίδρομη σχέση που πρέπει να ενυπάρχει μεταξύ του ουσιαστικού και του οικονομικού δικαίου, τα οποία συνδέονται με ένα δεσμό γόρδιο, τον οποίο δεν μπορούμε και να διαρρήξουμε, διότι οι συνέπειες θα είναι αλυσιδωτές σε όλο το φάσμα του δικαίου. Ήδη από το 1914, ο Άρεος Πάγος νομολογεί πως η νομοποίηση συνιστά τη δικονομική όψη της ένωμης σχέσης που κατάγεται στη δίκη. Του τέστην αφενός διαγιγνώσκει την δικονομική υφή της νομοποίησης, πλην όμως δεν τη μελετά αποκομμένη από το σωστικό δίκαιο. Και αυτό είναι και το ορθό. Διότι η νομοποίηση από δικονομικές απόψεις συνιστά πράγματι τη δικαστική προπόθεση της δίκης. Γιατί ο σκοπός της είναι δικονομικός. Και από το σκοπό θα αντιλήσουμε τη φύση της νομοποίησης ως θεσμού. Η νομοποίηση, λοιπόν, σύμφωνα με τον ορισμό που έχει επικρατήσει στην ελληνική ένωμη τάξη, υποδεικνύει το πρόσωπο που έχει την εξουσία να διεξάγει μία συγκεκριμένη δίκη για ένα συγκεκριμένο δικαίωμα. Ο ορισμός που εξουσίας αποτελεί αυτούσια μετάφραση του γερμανικού όρου Prozessführungsbefugnis. Βέβαια, στο επιγερμανικό εδάφος υπάρχει αντιδιαστολή μεταξύ του όρου αυτού με τον αντίστοιχο Sache Legitimation, όπου ο πρώτος αναφέρεται στο παραδεκτό της αιτήσεως ένωμης προστασίας, ενώ ο δεύτερος στη βασιμότητα της αιτήσεως της παραγωγής ένωμης προστασίας. Και εκεί ακριβώς επιστηρίζεται η θεώρησή μας περί της ουσιαστικής και της δικονομικής όψης της νομιμοποίησης. Καθώς οι πιο γερμανομαθείς μπορούν να αντιληφθούν προς ο όρος Prozessführungsbefugnis, αποτελεί αυτούσια μετάφραση ο ελληνικός ορισμός αυτού ακριβώς του όρου. Τώρα, ως προς την διαδικαστική προϋπόθεση που είναι νομοποίηση, η συνέπεια επιλήψεως της είναι το απαράδεκτο.
και εξετάζεται και αυθεπαγγέλτως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 73 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Διαφέρει και αντιδιαστέλλεται από το ένοπο συμφέρον που αποτελεί διακριτή διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης, παρότι για πολλούς τυποποιείται σιωπηρά στη διάταξη του άρθρου 68 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αμφότερα πάντως, από άψη λειτουργικής σκοπιάς, επιδιώκουν στο να αποτραπεί η καθιέρωση μιας άξιο πουπουλάρης, όπως λέγεται στην ευηνατή θεωρία. Για τη στοιχειοθέτηση τώρα της νομοποίησης, αυτό που απαιτείται είναι η επίκληση απλώς ενός αιτιόδους συνδέσμου μεταξύ του ενάγοντος και του επίδικου δικαιώματος και του εναγωμένου με την επίδικη υποχρέωση αντίστοιχα. Σύνδεσμος αφηρημένος, τυπικός και υποθετικός, σύμφωνα με την ημεταπή θεωρία. Πλην όμως, αποκτά υπόσταση και ουσία όταν εξετάζεται υπό τη μορφή της παθητικής νομιμοποίησης. Ιδίως δε στην περίπτωση της υποχρεωτικής κοινής παθητικής νομιμοποίησης, όπου ο ίδιος ο νομοθέτης επισήρω ασπινεί το παράδεκτο. Καθώς και στην περίπτωση της κατεξαίρεσης νομιμοποίησης, όπου οι διάδικοι, ιδίως ο ενάγων, θα πρέπει να επικαλούνται πρόσθετα δικαιοπαραϊκά περιστατικά, πέραν αυτών της ιστορικής βάσης της αγωγής, οπότε η νομιμοποίηση απολύει τον άχαρο τυπικό ρόλο στο να υποδεικνύει απλώς έναν αφηρημένο τυώδη σύνδεσμο και αποκτά υπόσταση και σπουδαία πρακτική εφαρμογή, πάντων μιλώντας ως προς το στάδιο που λειτουργεί ως διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης. Άπαξ λοιπόν και καταφερθεί αυτός ο αφηρημένος για πολλούς αιτιώδης σύνδεσμος, πάβουμε να μιλούμε για την νομιμοποίηση ως διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης. Πλέον εισερχόμαστε στον χώρο που θα εξετάσουμε την νομιμοποίηση υπό την ουσιαστική της σκοπιά, ως την ουσιαστική της όψη, σύμφωνα με τη δική μας γνώμη. Σε επόμενο λοιπόν στάδιο θα εξετάσουμε αν αυτός ο αφηρημένος αιτιώδης σύνδεσμος πράγματι καταφάσκεται. Εάν δηλαδή επί της ουσίας μπορεί να στοιχειοθετεί και υπάρχει αυτός ο εντυπράγμαση σύνδεσμος μεταξύ του ενάγοντος και του δικαιώματος και του εναγωμένου με την υποχρέωση. Βέβαια, η ουσιαστική όψη της νομιμοποίησης υπό τη σκέψη την δική μας δεν έρχεται να απεμπολίσει το σύνολο του δικαστικού ελέγχου στην ουσία του. Πλην όμως θα απασχολήσει στο πλαίσιο της εξέτασης της νομιμοποίησης επί της ουσίας αυτός ακριβώς ο αιτιώδης σύνδεσμος, όχι δηλαδή το επί της ουσίας ουσιαστικό δικαίωμα. Βέβαια, αυτό υποστηρίζεται και στην αρχή ότι άπαξ καταφερθεί ο αφηρημένος αιτιώδης σύνδεσμος δεν σημαίνει ότι η αρχική κρίση αυτή είναι και αληθής επί της ουσίας. Δηλαδή, δεν σημαίνει το ότι νομοποιείται ένας διάδικος να διεξάγει μια δίκη ότι είναι και φορέας του ουσιαστικού δικαιώματος. Αυτό το παρατηρούμε και με άλλες διαδικαστικές προϋποθέσεις, όπως λόγου χάρη η περίπτωση της δοσιδικίας. Ας πάρουμε το παράδειγμα της αδικοπραξίας του 35 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπου μπορεί εξ αρχής να θεωρήσουμε ως αρμόδιο δικαστήριο το δικαστήριο του τόπου τέλεση της ζημίας, πλην όμως εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ζημία. Αυτό δεν αναιρεί και δεν καθιστά αποτυχημένη τη δικανική κρίση, ούτε το δικαστήριο καθίσταται εξ πόστα αρμόδιο. Απλά είναι φυσικό επόμενο του διακριτού του ελέγχου του παραδεκτού από το βάσιμο. Για να αντιληφθούμε στην ουσία τα ζητήματα αυτά και τον έλεγχο, ο οποίος πρέπει να ισορροπεί μεταξύ ουσίας και παραδεκτού, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια τετραπλή διάκριση κατά τον δικαστικό έλεγχο της νομιμοποίησης. Σε ένα πρώτο στάδιο, λοιπόν, σε επίπεδο παραδεκτού, θα εξετάσουμε αν υπάρχει αυτή, στο εισαγωγικό της δίκης δικόρυφα, αυτή η τυπική επίκληση του αιτιώδους συνδέσμου, του ενάγοντος με το δικαίωμα και του εναγωμένου με την υποχρέωση. Εκεί, επί παραλήψεως αυτή τη επίκληση, η ποινή θα είναι το παράδεκτο. Εάν υπάρχει επίκληση, αλλά αυτή γίνεται με αόριστο τρόπο, η ποινή θα είναι πάλι το παράδεκτο, σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη στην ελληνική νομοτάξη, αλλά λόγω αρρωστίας. Εάν σε επόμενο στάδιο, παρότι υπάρχει αυτή η επίκληση ενός αιτιώδους συνδέσμου, δεν καταφαθεί στην ουσία του η νομοποίηση, δηλαδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την εφαρμογή του, θα είναι νομικά βάσιμη η αίτησή μας. Ενώ εάν δεν αποδειχθούν επί της ουσίας τα πραγματικά περιστατικά, θα είναι ουσία βάσιμη. Για να αντιληφθούμε καλύτερα αυτό το τετραπλό έλεγχο, μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, μια εμπράγματη αγωγή, την οποία ασκεί η Εκκλησία της Ελλάδος για κίνητο που ανήκει στην Ιερά Μονή. Εάν δεν επικαλείται κάποιον αιτιώδη σύνδεσμο με το επίδικο δικαίωμα η Εκκλησία της Ελλάδος που να την νομιμοποιεί, δηλαδή κάποιο προεδρικό διάταγμα ή κάποιο σχετικό νομοθέτημα, τότε η αγωγή της θα πορευθεί ως απαράδεκτη. Εάν κάνει κάποια σχετική επίκληση, αλλά όχι με ορισμένο τρόπο, τότε θα είναι πάλι απαράδεκτη η αίτησή της, αλλά λόγω αοριστίας. Ενώ αν στην ουσία της δεν καταφαθούν αυτά τα πραγματικά περιστατικά που εξαγγέλει στο δικόγραφό της, τότε η ποινή θα είναι η αβασιμότητα, αλλά λόγω έλλειψης νομιμοποίησης. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση της άρσης της αυτοτέλειας νομικής προσωπικότητας, όπου πέρα από τη συνέπεια
το ότι καθιερώνει έναν δεύτερο παθητικά ενεχόμενο οφειλέτη, εγκαθιδρύει και έναν δεύτερο παθητικά νομοποιούμενο οφειλέτη. Ως εκ τούτου, εάν υπάρχει κάποια εναγωγή ενός δεύτερου, μιας δεύτερης ανώνυμης εταιρείας, χωρίς να γίνεται κάποια επίκληση στο δικόγραφο στοιχείων της άρσης, τότε η ποινή θα είναι το απαράδεκτο λόγω έλλειψης νομοποίησης αυτής της δεύτερης εναγόμενης ανώνυμης εταιρείας. Εάν από την άλλη δεν καταβαθούν επί της ουσίας τα πραγματικά περιστατικά, τότε η ποινή θα είναι η αβασιμότητα και όχι το απαράδεκτο, ακριβώς διότι έχουμε διέλθει από τον έλεγχο του παραδεκτού και πλέον θα εξετάσουμε την άρση στην ουσία της. Σε ένα πρώτο συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι ο δικαστής, ο ουσιαστικός δικαστής, θα πρέπει να ακροβατεί μεταξύ ουσίας και παραδεκτού, προκειμένου να καταλήξει σε μια κρίση η οποία θα ανάγεται είτε στο παραδεκτό είτε στο βάσιμο. Καθότι και η ίδια η νομοποίηση ισορροπεί μεταξύ ουσιαστικού και του οικονομικού δικαίου, αποτελώντας όμως το συνδετικό του κρίκο. Η κρίση αυτή του δικαστή δεν είναι άμερη συνεπειών, καθότι ακτινοβολεί σε όλο το φάσμα του δικαστικού ελέγχου. Ήδη είδαμε κάποια μικρά συμπεράσματα στην περίπτωση του πρωτοβάθμου ελέγχου, αλλά ακτινοβολεί στο δεύτερο βαθμό, όσο και στην αρνητική δίκη. Στο εφετείο, αυτό το οποίο παρατηρούμε από τα δεδομένα της ισχύωσης νομοθεσίας είναι πως τα ζητήματα είναι λιγότερα. Και αυτό διότι για πολλούς ο δεύτερος βαθμός ελέγχου θεωρείται δεύτερος βαθμός ελέγχου του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας. Οπότε αυτομάτως τα ζητήματα που εξετάζουμε στον πρώτο βαθμό εμφανίζονται και στον δεύτερο. Ωστόσο, σε σχέση με την αναρτητική δίκη, οι λόγοι που δικαιολογούν την εξαφάνιση μιας πρωτοβάθμιας απόβασης είναι φαινομενικά απεριόριστοι. Ενώ στην περίπτωση του αναρτητικού δικαίου υπάρχουν περιοριστικά αναφερόμενοι λόγοι στο άρθρο 559 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αυτόματα λοιπόν τα ζητήματα είναι ίσως λιγότερα. Πλην όμως, ανάλογα με το αν μιλούμε για την δικονομική όψη νομοποίησης ή την ουσιαστική όψη νομοποίησης, υπάρχουν και κάποιες ένωμες συνέπειες. Πρώτον, η νομοποίηση δεν θα μπορέσει να ελεγχθεί πριν την εξαφάνιση της δίκης, της απόβασης, στην περίπτωση που θεωρήσουμε ότι συνιστά ουσιαστική προϋπόθεση παραχής ένωμης προστασίας. Η δεύτερη κρίσιμη ένωμη συνέπεια είναι στο κατά πόσο μπορεί να προβληθεί το πρώτο στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ισχυρισμός περί της νομοποίησης. Και αυτό διότι λέγεται συνήθως πως η νομοποίηση ως διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, ως δηλαδή προνομιακός ισχυρισμός στο δευτεροβάθμιο εφετείο, το πρώτο δηλαδή μπορεί να προβληθεί, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 527 περίπτωση 3. Εάν ωστόσο ομιλούμε για την νομοποίηση υπό την ουσιαστική της όψη, κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο, καθότι ερίζεται στη θεωρία κατά πόσο μπορούν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις να ελέγχονται το πρώτο στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, πλην όμως, σύμφωνα με την κατάσταση αλλών, θα πρέπει να διέλθει υπό το φίλτρο της 527, δηλαδή να πληρείται το πραγματικό μιας άλλης περίπτωσης του άρθρου 527 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως η προβληματική ακτινοβολεί και στο δευτεροβάθμιο έλεγχο. Τώρα, το πρακτικό αντίκρισμα της διάκρισης πράγματι υφίσταται στο δίκαιο της ανέρεσης, όπου υπάρχει έντονη διχογνωμία μεταξύ θεωρίας και νομολογίας, κατά πόσο κατά τον αναρτητικό έλεγχο της νομοποίησης θα εφαρμοστεί ο υπαρχμόν 1 ή ο υπαρχμόν 14 αναρτητικός λόγος. Γι' αυτό διότι, εάν ειδωθεί η νομοποίηση ως ουσιαστική προϋπόθεση παροχής έναρτης προστασίας, θα εφαρμοστεί ο υπαρχμόν 1 αναρτητικός λόγος. Εάν ειδωθεί ως διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης, τότε θα εφαρμοστεί ο υπαρχμόν 14 αναρτητικός λόγος. Το ζήτημα αυτό έχει και ένομες συνέπειες. Δεν είναι απλά θεωρητικό ως προς την εφαρμογή του ενός ή του άλλου αναρτητικού λόγου. Κατά τη γνώμη μας, η νομοποίηση έχει αφενός δικονομική, αφετέρου ουσιαστική όψη. Ως εκ τούτου, η απάντηση στο ερώτημα του αναρτητικού ελέγχου δεν μπορεί να είναι και μονοσήμαντη. Ακόμα και η ολομέλεια του αριοπάγου έχει διαγνώσει πως μπορεί να εφαρμοστεί ο υπαρχμόν 14 αναρτητικός λόγος όταν εξετάζεται η νομοποίηση υπό το πρίσμα της τυπικής επίκλησής της και όταν ελέγχεται ακριβώς αυτό το κομμάτι. Χαρακτηριστικές λοιπόν είναι αποφάσεις ολομέλειας 25 του 2008 και 18 του 2005. Η νομολογία του αριοπάγου συνάγει ότι η νομοποίηση συνιστά ουσιαστική προϋπόθεση της παροχής έναρξης προστασίας, με αποτέλεσμα να εφαρμόζει απαρεκκλήτως, όπως αναφέρει σε κάποιες αποφάσεις της, αλλά ίσως και με την επιφύλαξη της περίπτωσης της μη επίκλησης ή της νομοποίησης, να εφαρμόζει τον υπαρχμόν έναν αναρτητικό λόγο. Πίσω από αυτή την επιλογή, για πολλούς κρύβεται η σκοπιμότητα της εφαρμογής της διατάξης του άρθρου 560 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Δηλαδή, να μπορούν να ελέγχονται αναρτητικά και αποφάσεις από τα ειρηνοδικεία, που εκδίδονται από τα ειρηνοδικεία, καθότι το 560 παραπέμπει, όσο γνωρίζουμε, μόνο στην περίπτωση 1 και όχι στην περίπτωση 14 του 559. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, η πρακτική αυτή, η αποτελεσματικότητα και ο πρακτικός σκοπός, όχι μόνο είναι άσκοπος δικαιοπολιτικά, καθότι μπορεί να εφαρμοστεί
και η διάκριση της νομιμοποίησης υπό την οικονομική και την ουσιαστική της όψη, αλλά έχει και είναι και δογματικά ανεπαίρεστη. Και είναι ανεπαίρεστη γιατί η νομολογία του αερίου πάγου δέχεται σε πολλές αποφάσεις ότι η νομιμοποίηση διστά διαδικαστική προϋπόθεση δίκης που ελέγχεται ως ουσιαστική προϋπόθεση παροχής έναρξης προστασίας. Αυτή η κρίση υποδηλώνει τη σύγκριση που έχει το δικαστήριο του αερίου πάγου ως προς τις εν γέννη διαδικαστικές προϋποθέσεις δίκης σε αντιδιαστολή με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις παροχής έναρξης προστασίας, στις οποίες μία γνώμη της θεωρίας έχει εντάξει την νομιμοποίηση, το έρομο συμφέρον και το ουσιαστικό δικαίωμα. Πλην όμως, δεν είναι συνεπής της θέσης, διότι ακολουθεί, όπως και τα δικαστήρια ουσίας, το τετραπλό δικαστικό έλεγχο που ήδη έχουμε δεχθεί στο πλαίσιο του ελέγχου της μιας αγωγής, ενός ελληνικού βαθήματος εισαγωγικού της δίκης δικογράφου, δηλαδή σε παράδεκτο λόγο αριστείας, νομικά βάσιμο και ουσιαστικά βάσιμο, για να ανέξει ακριβώς την νομιμοποίηση. Περαιτέρω, νομολογεί σε πολλές περιπτώσεις ότι η νομιμοποίηση διστά διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης. Και αυτό διότι στην περίπτωση της επίκλησης ή μη εφαρμόζει τον υπαριθμό 14 αρνητικό λόγο, όπως έχει διαγνώσει ήδη η ολομέλεια του αεροπάγου και πολλές αποφάσεις του αεροπάγου νομολογούν ότι συνιστά όντως διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης. Η συνέπεια της θέσης μας ότι συνιστά ουσιαστική προϋπόθεση παροχής έναρξης προστασίας έγινε στο ότι στο διαδικασμένο που θα παραχθεί σε περίπτωση κρίσης περί της νομιμοποίησης, αν θα είναι το τυπικό του 322 ή το ουσιαστικό που είναι επαφές για τον διάδικο, από το αν θα εξεταστεί αυτεπαγγέλτος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 73 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από τον διάλογο περί της συμβατικής μεταθέσεως της νομιμοποίησης, όπου μια θεώρηση ότι η νομιμοποίηση διστά ουσιαστική προϋπόθεση της δίκης θα αναιρέσει επί της ουσίας πολλά από αυτά που έχουμε δεχτεί και τα εμπόδια που τίθενται προκειμένου να μετατεθεί συμβατικά η νομιμοποίηση, καθώς επίσης και σε επίπεδο ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να κάνουμε δεύτερη σκέψη ως το αν θα ελεγχθεί με το δίκαιο της λέξης φόρη νομιμοποίηση ή με κάποιον άλλο κανόνα συγκρούσεως. Οι συνέπειες λοιπόν είναι αλυσιδωτές. Αυτό που εμείς μπορούμε να διαγνώσουμε στην ομολογία του αεροπάγου είναι ότι ορθώς εξαγγέλλεται ότι η νομιμοποίηση έχει ουσιαστική χρέα, που πράγματι έχει. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρείται ότι έχει και μια δικονομική υπόσταση, ότι ο σκοπός της είναι δικονομικός, να προσδιορίσει τα πρόσωπα τα οποία έχουν την εξουσία να διεξάγουν μια δίκη. Οπότε θα ελεγχθεί υπό τον υπαρχόν 14 αρνητικό λόγο όταν εξετάζουμε την νομιμοποίηση από την δικονομική της υφή, όταν δηλαδή είμαστε στο πλαίσιο της νομιμοποίησης που συνίσταται στην επίκληση μη ενός αιτιόδους αφηρημένου συνδεσμού, αλλά θα ελεγχθεί υπό τον υπαρχόν ένα αρνητικό λόγο όταν έχουμε διάρθει το στάδιο παραδεκτού και πλέον εξετάζουμε την ουσία της υποθέσεως, την κατάφαση αυτού του αιτιόδους συνδέσμου. Μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί και υπαρθμόν 8 αναρτικό λόγο ή υπαρθμόν 19. Σε περιπτώσει όμω που είτε έχουμε κρίση επί τη ουσία να εφαρμοστεί ο 19, είτε δεν έγινε επίκληση πραγματικών περιστατικών περί τη νομιμοποίηση και θα εφαρμοστεί και 8. Αλλά ω προ τη ρίζα του προβλήματο, το αν θα εφαρμόσουμε τον υπαρθμόν 1 ή 14 αναρτικό λόγο, δεν μπορεί να επιστηρίζεται σε μια παραδοχή ότι η νομιμοποίηση συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση δίκη ή ουσιαστική προϋπόθεση παροχή σε έναν προστασία. Αφού θα εξέλθουμε λοιπόν από τον διάλογο αυτό το θεωρητικό και θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε τη διάσταση αυτή από πτυχές υπό τη μορφή μιας ουσιαστικής δίκης, η οποία θα έχει να απασχοληθεί με το ζήτημα το πολύ γνωστό πλέον των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, όπου πράγματι τα ζητήματα νομιμοποίησης έχουν αποκτήσει, άλλοι έχουν τεθεί ξανά στο τραπέζι και έχουν επαναδιαταποθεί ίσως υπό μία μορφή επανασυζήτησης κάποιων δεδομένων που είχαμε ως προς την νομιμοποίηση. Οπότε ο διάλογος μας περί το αν εξετάζουμε τη δικονομική ή την ουσιαστική φύση νομιμοποίησης έχει πράγματι πρακτικό αντίκρισμα στο δικαστικό έλεγχο, αλλά και τα δικαστήρια ουσίας απασχολεί το ζήτημα της νομιμοποίησης ως υπό τη μορφή της ουσιαστικής της όψης, χωρίς ωστόσο τα δικαστήρια να το παραδέχονται. Έτσι λοιπόν, το νομοθέτημα 43-54-2015 πράγματι εγκαθιδρύει την νομιμοποίηση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, χαρακτηριστική διάταξη του άρθρου 2, παράγραφο 4, η οποία έχει δημιουργήσει πολλαπλά ζητήματα στην πράξη. Αντικείμενο ερείοδων αποτέλεσε το αν η πηγή αυτής της εξουσίας συνιστά η σύμβαση ή ο νόμος. Για πολλούς υπήρξε η ευκαιρία να συζητηθεί ξανά το ζήτημα εάν μπορεί συμβατικά να μετατεθεί η νομιμοποίηση, όπως γίνεται στην περίπτωση ανάθεσης διαχείρισης της εταιρείας διαχείρισης. Ωστόσο, φαίνεται η μεταποίηση θεωρία αλλά και η νομολογία εν γέννη να στηρίζουν την νομιμοποίηση των εταιρεών διαχείρισης στον νόμο. Υπάρχουν δικαστήρια ουσίας που ωστόσο εξαγγέλνουν και διακρίνουν μια μορφή
νομίμως κατά εξαίρεση νομοποίηση και μια μορφή δικαιοπρακτική κατά εξαίρεση νομοποίηση, φέρνοντας στην εμφάνεια ένα νέο διάλογο. Πλην όμως η κρίση μας περί το αν πηγή αποτελεί ο νόμος η σύμβαση δεν έχει έννομες συνέπειες ενδυσφράγμασης. Τώρα, ως προς το είδος της νομοποίησης, όταν αναντίθεται από εταιρεία απόκτησης, έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζεται ως αποκλειστική νομοποίηση των εταιρεών επιχείρησης, ενώ όταν αποκτά από το προσωπικό ίδρυμα να χαρακτηρίζεται ως συντρέφουσα. Αυτό φαίνεται να έχει λυθεί τουλάχιστον σε επίπεδο θεωρίας. Αλλά και νομολογείται φαίνεται να έχει ισχυρό αντίλογο. Όσο στο το ποια δικαιώματα μεταβάζονται, κριτήριο πράγματι και βασικό θεμέλιο για το αν έχει μεταβαστεί μια συγκεκριμένη απέτηση αφενός στην εταιρεία απόκτησης και αν έχει ανατεθεί η διαχείρισή της, συνιστά ζήτημα που απασχολεί τα δικαστήρια ουσίας και θα λέγαμε αποτελεί ένα από τους βασικότερους λόγους ανακοπής στις σχετικές δίκες. Τώρα, τα παρεπόμενα δικαιώματα που μεταβιβάζονται, προκύπτει το ποια είναι αυτά τα παρεπόμενα δικαιώματα που μεταβάζονται από τη διάταξη του άρθρου 3 του σχετικού νόμου που παραπέμπει στο 358 του αστικού κώδικα. Έτσι λοιπόν, τα παρεπόμενα δικαιώματα που σχετίζονται με την απέτηση, σχετίζονται με την έννοια μια σχέση εξάρτηση από αυτή την απέτηση. Συμμεταβιβάζονται και είναι είτε αυτά που ισχυροποιούν την απέτηση, όπως λόγω χάρη το δικαίωμα από υπάρχοντα τίτλο προσεγγραφή υποθήκης, είτε αυτά που επεκτείνουν το περιεχόμενό της, όπως μια δικονομική αποδεικτική συμφωνία που θα βοηθήσει, ίσως θα το δούμε αργότερα, στην αίτηση προς έκδοση αντίστοιχης πληροφορίας, είτε διευκολύνουν την πραγματοσύνη τους, όπως είναι η συμφωνία παγωγής διαφοράς σε διαιτησία. Άλλη περίπτωση που επεκτείνει το περιεχόμενο είναι η απέτηση τόκων καρπών, αλλά όλα αυτά τα δικαιώματα συμμεταβιβάζονται. Βέβαια, αυτή η συμμεταβίβαση και η σχέση εξάρτησης απασχολεί ήδη από τη διάταξη του άρθρου 358 του αστικού κώδικα και εκεί δημιουργούνται περισσότερα ζητήματα. Καθότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε απριόρι αυτή τη σχέση εξάρτησης. Έχει υποστηριχθεί πως οι αξιώσεις που απορρέουν από τις εξασφαλίσεις και αυτές συμμεταβιβάζονται. Καθώς επίσης, λόγω χάρη και οι αξίες να διαρριχθεί κατευθυντικά μια δικαιοπραξία, δηλαδή σύμφωνα με το 949 του αστικού κώδικα. Πλην όμως δεν υποστηρίζεται το ίδιο για την πράξη περαιτέρω μεταβίβασης, όπου και ο σκοπός φαίνεται να είναι αποκόμιση κέρδους και όχι η εισπράξη απέτησης, όπως είναι ο καταστατικός σκοπός δημιουργίας αυτών των εταιριών διαχείρισης. Άλλη προβληματική έγκυται στην περίπτωση που πέρα από τις εξασφαλίσεις και τις υποθήκες και τα ενέχειρα, κατά πόσο αυτά τα οποία συμμεταβιβάζονται αποτελούν συνίσθητες αρχικές αναγνωριστικές αγωγές, π.χ. το ότι έχει μια αμφιβολία ο δανειολήπτης ως προς το κύρος της αρχικής σύμβασης και ασκεί μια αρνητική αναγνωριστική αγωγή, αυτήν θα την ασκήσει εναντίον του πιστοτικού ιδρύματος, καθώς αφορά τη σχέση, την καθόλου ανομοσχέση, όπως αναφέρει σε σχετικό συνέδριο ο καθηγητής κ. Ορφανίδης. Οπότε, συνεπέστερο είναι να απευθυνθεί εναντίον του πιστοτικού ιδρύματος. Σχετική ήταν και η προβληματική που απασχόλησε πρόσφατα το πολεμελές πρωτοδικείο Αθηνών, όπου το μεν πιστοτικό ίδρυμα στη σχετική δίκη που διανοήθηκε ακριβώς με αντικείμενο την αναγνώριση της ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, η μεν τράπεζα ερημοδικάστηκε, το δε η εναγόμενη εταιρεία διαχείρισης απορρίφθηκε ως ανομοποίητη το σχετικό ενεργητικό βοήθημα ως προς την εταιρεία διαχείρισης. Οπότε το ζήτημα αυτό έχει άμεση πρακτική εφαρμογή στην πράξη. Περαιτέρω, τα ζητήματα προκαλούνται και από το πώς μπορεί να συμμετάσχει αυτή η εταιρεία διαχείρισης, το πρώτο σε μια εκκρεμή δίκη, όπου και εκεί από την αρχή τέθηκαν πολλές απόψεις στο τραπέζι, με αυτή τη γνώμη να επικρατεί ότι δεν μπορεί στην περίπτωση της ειδικής διαδοχής να προϋποθέτουμε ως αναγκαία προηγούμενη πράξη την άσκηση παρεμβάσεως και στην περίπτωση της ανάθεσης διαχείρισης που αποτελεί μια ειδική μορφή διαδοχής, να γίνει δεκτή η συμμετοχή της των εταιριών διαχείρισης υπό τη μορφή μιας μορφής εναλλαγής διαδίκου. Πάντως, το ζήτημα φαίνεται στα δικαστήρια ουσίας να αποκρισταλώνεται υπέρ της ασκήσεως προηγούμενης παρέμβασης και μάλιστα αυτοτελούς, όπως υποστηρίζεται, ενώ και η άποψη ότι θα μπορούν να εφαρμοστούν διατάξεις περί διακοπής της δίκης φαίνεται να μην υποστηρίζονται, παρότι υπάρχουν αποφάσεις των δικαστήριων ουσίας που πράγματι στηρίζονται στις σχετικές διατάξεις προκειμένου να δικαιολογήσουν την παρουσία των εταιριών διαχείρισης. Αξιολογώντας λοιπόν τις απόψεις, ίσως δογματικά συνεπέστερη κρίνεται όντως η περίπτωση, η εκδοχή που ακολουθεί η ελληνική νομολογία υπέρ της ασκήσεως προηγούμενης παρεμβάσεως και μάλιστα αυτοτελούς πρόσφατες. Περαιτέρω, τα ζητήματα αυτά αφορούν τη διαγνωστική δίκη. Στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως υπάρχουν και εκεί έντονα ζητήματα, καθώς ο νομοθέτης ήταν περισσότερο ελλειπτικός από όσο θα έπρεπε. Ειδικότερα στην περίπτωση του προσδιορισμού, κατά πόσο νομοποιείται παθητικά σχετικές δίκες ανακοπής η εταιρεία διαχείρισης. Πράγματι, ο νομοθέτης δεν λαμβάνει σχετική ρύθμιση. Για την ελληνική νομοποίηση δεν υπάρχει ζήτημα. Γίνεται
παγίως λεπτό, βάσει και τον νόμο, ότι μπορεί να νομοποιείται στις σχετικές δίκες η εταιρεία διαχείρισης. Στην πρακτική νομοποίηση, πράγματι, έχει διέλθει το χρονικό διάστημα που θα μπορούσε ενδεχομένως ο Έλληνας νομοθέτης να διαλάβει τη σχετική παράληψη και να επέμβει ρυθμιστικά. Καθότι από την πρώτη στιγμή εκφράστηκε και επισημάνθηκε αυτό το κενό δικαίου. Ωστόσο, δεν το έχει κάνει, με αποτέλεσμα η νομολογία να βοά πως ενδεχομένως να επιθυμεί να μην νομοποιούνται πρακτικά οι σχετικές εταιρείες διαχείρισης. Η κρίση αυτή έχει πολλαπλές ένωμες συνέπειες και δογματικά δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτή. Ίσως θα απαιτεί μια συστολή η μη αναγραφή των εταιρεών διαχείρισης ως πρακτικά νομιμοποιημένων προσώπων στις περιπτώσεις λόγου χάρη της ανακοπής τρίτου του άρθρου 936 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπου εκεί αντικείμενο δεν είναι η αμφισβήτηση της απέτησης. Οπότε ίσως θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως σε εκείνη την περίπτωση δεν θα νομιμοποιείται πρακτικά η εταιρεία διαχείρισης, αλλά το πιστωτικό ίδρυμα. Πάντως το ζήτημα αυτό παραμένει ανοιχτό και αναμένουμε την ομολογία να αποφανθεί επί τούτου. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πάντως πως, όπως αναφέραμε και στην αρχή της συζήτησής μας περί των εταιρεών διαχείρισης, πως ίσως ο κρισιμότερος λόγος ανακοπής στα σχετικά δικόγραφα να είναι και το αντικείμενο που εξετάζεται, να είναι αν μεταβιβάστηκε η συγκεκριμένη απέτηση και αν ανατέθηκε η συγκεκριμένη απέτηση περαιτέρω στην εταιρεία διαχείρισης. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη απόφαση του Μονοπωλούς Πρωτοδικείου Αθηνών 4485-2021, όπου διέκρινε αυτή την περίπτωση της μεταβίβασης και της ανάθεσης, διαγνωστικότατος πως δεν υπήρχε ανάθεση και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιούνταν πρακτικά και το εναγόμενο νομικό πρόσωπο. Ζήτημα πάντως αποτελεί και η περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 925 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που συχνά στην κοινή αντίληψη συγχαίεται με την νομοποίηση, πλην όμως αποτελεί δικονομική ακυρότητα που εξαγγείλεται ήδη από το γράμμα της διάταξης του άρθρου 925 και συνέπεια είναι η ακυρότητα λόγω μη αποστολής των νομοποιητικών εγγράφων, και εκεί δημιουργούνται εκ νέου ζητήματα περί του αν θα πρέπει να αποστέλλεται το πλήρως σώμα των σχετικών εγγράφων ή αποσπάσματα αυτών, ένας διάλογος που έρχεται από τα παλιά. Πλην όμως τα δικαστήρια ουσίας φαίνεται να μην έχουν κατασταλάξει μια γνώμη, παρότι τείνουν πολλά δικαστήρια, ιδίως όπως το Μονοπωλικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, χαρακτηριστική 94-62 απόφαση του 2021, η οποία είναι αναρτημένη στη σελίδα του Σάκουλας online, η οποία απαιτεί την αποστολή των όχι των αποσπασμάτων, αλλά των πλήρες νομοποιητικών εγγράφων που θα αποδεικνύουν την ειδική ή την καθολική διαδοχή. Οπότε και αυτό το ζήτημα αφενός απασχολεί πολλούς δικηγόρους που τείνουν να ελέγχουν όχι των τραπεζών, των δικηγόρων των αδιαναλυπτών, που ελέγχουν κατά πόσο έχει μεταβαστεί η απέτηση ή κατά πόσο έχουν αποσταλεί τα νομοποιητικά έγγραφα, και θέτει πρώτο πυλόν τους δικηγόρους των τραπεζικών συνδικών ιδρυμάτων και των εταιρεών διαχείρισης, προκειμένου να είναι πιστοί σε αυτό στην καθόλου τυπική διαδικασία, θα λέγαμε, της αποστολής αυτών των εγγράφων. Έπειτα, τα ζητήματα των εταιρεών διαχείρισης εμφανίζονται και κατά το στάδιο της αιτήσεως έκδοσης διαδικής πληρωμής, όπου και εκεί η νομοποίηση έχει ρόλο οδηγού στο αν η εταιρεία διαχείρισης είναι αυτή η οποία και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να επικαλεστεί και να εισφέρει τα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία θα αποδεικνύουν την απέτηση, προκειμένου να εκδοθεί παραδεκτά μία αίτησή της προς έκδοση διαταγής πληρωμής. Και εκεί υπάρχουν αποφάσεις του δικαστηρίου που απαιτούν να προσκομίζεται η όλη κίνηση του λογαριασμού, και εκεί θέλει προσοχή, καθότι πρέπει να υπάρχει κίνηση λογαριασμού ήδη πριν τη διαδοχή, είτε με την ειδική διαδοχή είτε με την ανάθεση της εταιρείας διαχείρισης. Οπότε και εκεί οι σχετικές εταιρείες διαχείρισης έχουν ένα, θα λέγαμε, εμπόδιο, προκειμένου να μπορέσουν να τεθούν παραδεκτά κάποια αίτηση προς να εκδώσουν κάποια διαταγή πληρωμής. Μένοντας στο πεδίο της ουσιαστικής όψης νομοποίησης, καθώς και συνολικά στο πεδίο διαχείρισης, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ΕΤΑΔ ΑΕ, όχι υπό τη μορφή της διαχείρισης απαιτήσεων αυτή τη φορά, αλλά τη μορφή της διαχείρισης ακινήτων. Και εκεί έχουμε ένα σχετικό πρόσφατο νομοθέτημα, το υπαρχμόν 4389-2016, και ιδίως χρήσιμη είναι η διάταξη του άρθρου 196. Η διάταξη του άρθρου 196, επί της ουσίας, τι μας λέει στην παράγραφο 4, ότι τα ακίνητα που διαχειριζόταν η ΕΤΑΔ και ανήκαν στον ΕΟΤ ή στο ελληνικό δημόσιο, μεταβάζονται αυτοδικαίως στην ΕΤΑΔ. Αυτοδικαίως. Αυτό προϋποθέτει βέβαια την μεταγραφή της σχετικής δικαιοπραξίας. Και εδώ πράγματι δημιουργούνται πολλαπλά ζητήματα, καθώς ο αναγνώστης της διάταξης θα ενδεχομένως παρεμηνεύσει το γράμμα της και θεωρήσει ότι δεν χρειάζεται να ελέγξει το αν έχει μεταγραφεί σχετική διαπραξία, καθώς ο νόμος αναφέρει και αισιολέγει στην δυνάμει του νόμου.
Ωστόσο, το κόστος των σχετικών μεταγραφών έχει αποτρέψει σε πολλές περιπτώσεις να μεταγραφούν σχετικές δικαιοπραξίες. Οπότε, πολλοί επιμελείς δικηγόροι είτε και εναγάγουν το ελληνικό δημόσιο, τον ΕΟΤ και την ΕΤΑΔ σε σχετικές περιπτώσεις, είτε κινδυνεύουν να απορριφθεί το δικό γραφό τους ως ανομοποίητο και ακριβώς να απολέσουν κάποιες προθεσμίες στις δίκες των ανακοπών, οι οποίες είναι κρίσιμες. Ανακοπών κατά προβολών κτλ. Οπότε το ζήτημα αποκτά έντονη πρακτική εφαρμογή κατά πόσο να ελέγξει ο επιμελής δικηγόρος αν έχει μεταγραφεί σχετική δικαιοπραξία. Περαιτέρω, ζήτημα νομοποίησης γεννά και η διάταξη 196, παράγραφος 6, 13, με συγχωρείτε, του νόμου 43-89-2016, όπου δημιουργήθηκε ζήτημα από την γραμματική διατύπωση του νόμου ότι στις σχετικές δίκες όπου εμπλέκονται και πρόσωπα που διακατέχονται παρανόμως ακίνητα. Αυτή η έννοια διακατέχονται παρανόμως στις σχετικές δίκες, λέει, νομιμοποιούνται και το δημόσιο σωρευτικά μαζί με την ΕΤΑΔ. Αλλά αυτή η γραμματική ερμηνεία της διάταξης ίσως να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι αναφέρεται μονάχα σε ανακοπές κατά πρωτοκόλλων και τις σχετικές δίκες που διανοίγονται και όχι στο πλήρες περιεχόμενο και στο εύρος των εμπράγματων αγωγών, των κτηματολογικών δικών. Πράγματι, η γνώμη αυτή υποστηρίχθηκε στη θεωρία ότι ο νομοθέτης αναφέρεται μονάχα στις δίκες ανακοπής κατά πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής. Ωστόσο, και τα δικαστήρια της ουσίας έχουν αποφανθεί ότι ο σκοπός του νομοθέτη δεν ήταν φυσικά να ξενωθεί από την περιουσία το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει λοιπόν να του δώσουμε ένα βήμα και ένα βάθρο να υποστηρίξει τις απόψεις του. Οπότε, προς αυτή την κατεύθυνση, δέχεται ότι σωρευτικά θα πρέπει να αναγάγεται και το ελληνικό δημόσιο. Οπότε, πρέπει να προσέξουμε τη διάταξη αυτή. Και η σχετική απόφαση είναι η Παρθμόν 1458-2020 του Μονογνωστού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία έκρινε επί ανταλλάξιμων ακινήτων και πράγματι δέχτηκε ότι θα πρέπει να αναγάγεται και το ελληνικό δημόσιο σε σχετικές δίκες, όχι μόνο ανακοπές κατά πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής. Έχοντας λοιπόν τα ανωτέρω υπόψη μας, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συνολική αποτίμηση. Ότι ο θεσμός της νομοποίησης δεν έχει λάβει κάποια σαφή θέση μεταξύ του ουσιαστικού και του οικονομικού δικαίου στην ελληνική νομική τάξη. Σαφώς, η νομοποίηση διστά έναν αμοιβώς δικονομικό θεσμό, καθότι επιτελεί μια δικονομική λειτουργία. Υποδεικνύει το πρόσωπο που έχει την εξουσία να διεξάγει μια δίκη, μια συγκεκριμένη δίκη, για ένα συγκεκριμένο δικαίωμα. Και η αριστοτελική τελεολογική θεώρηση πράγματι υποδεικνύει ότι θα πρέπει να βλέπουμε το τέλος, το σκοπό, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια κρίση σχετικά με τη νομική φύση του κάθε θεσμού. Ακολουθώντας λοιπόν μια τελεολογική συστηματική ερμηνεία, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η νομολογία ορθώς με το στήριο της πράξης δεν μελετά την νομοποίηση αποκομμένη από το ουσιαστικό δικαίωμα, καθότι πράγματι η νομοποίηση έχει και μια ουσιαστική υφή. Αυτό αντιλαμβανόμαστε και από πολλές αποφάσεις των δικαστηρίων ουσίας που διαγυκνώσκουν και απορρίπτουν ένδεικα βοηθήματα ως νομικά βάσιμα λόγω έλλειψης της νομοποίησης. Έχοντας διαγνώσει σε κάποια στιγμή στην πρότασή τους ότι η νομοποίηση είναι στάδια δικαστική προϋπόθεση δίκης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να φανταστούμε πως ένα ένδεικο βοήθημα που θα απορριφθεί ως απαράδεκτο θα ελεγχθεί με τον υπαρχμόν ένα αναιρετικό λόγο που ελέγχει επί της ουσίας σε σφάλματα ουσιαστικά. Και το αντίστροφο, βέβαια, πως θα εφαρμοστεί σφάλμα ουσίας με τον υπαρχμόν 14 αναιρετικό λόγο. Οπότε η απάντησή μας στο ερώτημα ήδη διαπιστώθηκε πως δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη. Πλην όμως η νομοποίηση αποτελεί έναν ιανό που έχει δύο όψεις. Μία δικονομική και μία ουσιαστική. Οι δύο αυτές όψεις δεν έχουν έναν αυτοτελή λειτουργικό προορισμό. Ο προορισμός αυτός, ωστόσο, δεν είναι αντίρροπος αλλά ομόρροπος. Και στη διτή αυτή νομική υπόσταση θα πρέπει να οικοδομηθεί εν γέννη ο δικαστικός έλεγχος από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο μέχρι και τον Άρε Πάγο. Εξάλλου, ως γνωστόν, ένας κόμπος δεν λύνεται με το τέτοιο των δύο άκρων. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παπαχρήστου Δημητρά, για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και περιστατωμένη εισήγηση που τόνισε τις δύο πλευρές της νομοποίησης, δηλαδή την ουσιαστική και την οικονομική, που είναι ένα ζήτημα το οποίο είχε οδηγήσει στο παρελθόν και σε μία διάσταση και στην ελληνική θεωρία, όπως όλοι ξέρουμε. Ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και η έμφαση που δώσατε και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της νομοποίησης από νομολογία του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν τα μέλη, βλέπω ήδη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η κυρία Παλαγάκη, ο κύριος Γιαννακάκης,
Καταρχήν έχουν ζητήσει το λόγο κυρία, και μετά ο κύριος Κλαμαρής, κυρία Παλαγάκη. Το μικρόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Παπαχρήστο, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Μένω κυρίως στην καταληκτική σας διαπίστωση, ότι δηλαδή είναι ένας ιανός η νομιμοποίηση που άλλοτε λειτουργείται οικονομικά, άλλοτε ουσιαστικά. Νομίζω πάντως ότι και η νομολογία που επιμένει στο πλαίσιο της διαγνωστικής δίκης, ότι δηλαδή γίνεται για λόγους ουσίας, έχει δίκιο, ειδικότερα. Άλλο είναι η νομιμοποίηση στην πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη, όπου έχει και σαφή νομοθετική πρόβλεψη. Το 216.1 λέει στο δεύτερο εδάφιο και δικαιολογούν την άσκηση της αγωγής που θεμελιώνουν κατά νόμο την αγωγή, άρα ένα, και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ανάγοντα κατά το εναγόμενο. Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ασφαλώς νομιμοποίηση και όρος παραδεχτού. Είναι διαφορετική η λειτουργία της νομιμοποίησης στα ένδικα μέσα όπως και στην εκτέλεση. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο 516 για την έφεση, 556 για την ανέρεση. Δεν θυμάμαι αν είναι το 546 για την αναψηλάφιση και στην αναγκαστική εκτέλεση. Εκεί πραγματικά η νομιμοποίηση λειτουργεί αμιγώς δικονομικά. Δεν υπάρχει η διάκριση της από το ουσιαστικό δίκαιο, είναι σαφής. Στον πρώτο βαθμό έχετε δίκιο ότι είναι στο μετέχνιο. Θεωρώ όμως ότι η ανάγκη να επικαλούμε τα γεγονότα που θεμελιώνουν την νομιμοποίηση στην πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη ανακύπτει κυρίως στην κατεξαίρεση νομιμοποίηση, όχι στην κατακανόνα νομιμοποίηση. Στην κατεξαίρεση νομιμοποίηση έχει απόλυτο δίκιο. Η διαχωριστική γραμμή είναι σαφής. Εκεί θα έρθει ο τρίτος και θα πει εγώ νομιμοποιούμε γιατί ανάγω πλαγιαστικά. Άρα θεωρώ ότι ίσως δεν πρέπει να είναι μία η προσέγγιση. Θα πρέπει να διακρίνεται διαγνωστική δίκη και αναγκαστική εκτέλεση. Αναγκαστική εκτέλεση λέει ποιος νομιμοποιείται, ποιος νομιμοποιείται. Δεν είναι προφανώς το ίδιο με την διαγνωστική δίκη. Πρώτο βαθμό, ένδικα μέσα. Τελείως διαφορετικό. Κατ' εξαίρεση και κατά κανόνα. Δηλαδή από μόνη της η λειτουργία νομίζω είναι πιο σύνθετη. Και θα μου επιτρέψει κύριε Πρόεδρε και μία δεύτερη επισήμανση. Το πρόβλημα που έχει ανακύψει ο 43-54 του 15 για τις εταιρείες διαχείρισης είναι το εξής. Αυτός ο νόμος διέπει αφενός τη μεταβίβαση απαιτήσεων, όπως είπατε πολύ σωστά, εδώ εφαρμόζεται η επιχωρήσεως διατάξεις, ήταν δικαιούχος ο Α, γίνεται δικαιούχος της απέτησης ο Β, δεν είναι απλώς τι το διαχειρίζεται. Και από την παράλληλη υποχρέωση, όποιος έχει τέτοιο δάνειο, να αναθέτει τη διαχείρισή του σε εταιρεία διαχείρισης. Και αυτό όμως ο νόμος το υπερητά στο άρθρο 2, παράγραφος 4. Είπε, νομιμοποιούνται ως κατεξαίρεση, ως μη δικαιούχοι διάδικοι. Προσέθεσε μία ακόμα περίπτωση κατεξαίρεση νομιμοποιήσεως. Όποιος διαχειρίζεται μία απέτηση, λέει τη διαχειρίζομαι. Δεν λέει ότι είναι δικαιούχος. Και γι' αυτό ανέκυψαν ενδεχομένως αυτά τα θέματα. Ο νόμος πάντως το έλυσε. Αλλά πιο βασικό θεωρώ να απομακρυνθούμε εμείς πλέον στη σύγχρονη δικονομική πραγματικότητα από τη μονοσήμαντη θεώρηση της νομιμοποίησης. Είναι και διαδικαστική προϋπόθεση. Λειτουργεί διαφορετικά ανάλογα με το στάδιο της δίκης και της διαδικασίας. Αυτά και Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παλαγάκη. Το λόγο έχει ο κύριος Γιαννακάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Βεβαίως. Ένα ιδιαίτερα δυσχερές θέμα ανέπτυξε νομίζω με επιτυχία ο συγητής μας ο κ. Παχρήστου, για τον οποίο το συγχαίρομαι. Όντως, διατάξεις πάρα πολλές της δικονομίας δεν είναι αμυγής, δεν έχουν αμυγή χαρακτήρα, αλλά αποτελούν μια σύζευξη μεταξύ του ουσιαστικού χαρακτήρα και του δικονομικού χαρακτήρα. Και αυτό ακριβώς, αυτή η σύζευξη δημιουργεί μία δυσχέρεια πολύ μεγάλη στην κρίση εάν μία διάταξη σε μία συγκεκριμένη περίπτωση και εφαρμογή της είναι δικονομική ή είναι ουσιαστική, είναι και τα δύο.
Και επειδή η κρίση, η σύζευξη αυτή, πέραν της δυσχέρειας, έχει μία ρευστότητα στην αντιμετώπιση της και απόδειξη ότι ο Άγριος Πάγος, ύστερα από τόσα χρόνια που παγίωσε αδέχεται την νομοποίηση ως δικονομικού χαρακτήρα διάταξη, ήρθε με την ολομέλεια τη γνωστή και την αθεώρηση ουσιαστικού δικαίου κτλ. Κτλ. Θέλει, αυτό θέλω να τονίσω, αυτή η ρευστότητα στη διάκριση μεταξύ του δικονομικού και του αστικού δικαίου χαρακτήρα κάθε διατάξεως που έχει αυτόν τον χαρακτήρα να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή όχι μόνο από εμάς τους δικηγόρους αλλά ιδίως από τα δικαστήρια και δι τον Άγριο Πάγο, διότι οι συνέπειες είναι, όπως γνωρίζουμε, όντως βαριές ανάλογα το τι χαρακτήρα θα δώσει ο Άγριος Πάγος εν τελευταία αναλύση στην διάταξη, εάν είναι δικονομικού ή ουσιαστικού χαρακτήρα, γιατί με άλλους λόγους κατά τα γνωστά αναιρέσεως αντιμετωπίζεται κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννακάκη. Ο καθηγητής κύριος Κλαμαρίδης. Με ακούτε τώρα? Ναι, σε ακούμε, Νίκο. Συγχαίρω και εγώ τον συγκεκριτή μας για την πολύ ωραία εισήγηση. Πράγματι είναι ένα θέμα αυτό το οποίο ανέπτυξε, το οποίο ασφαλώς έχει παλαιές πηγές και βασίζεται σε μια επιστημονική δικονομική συζήτηση από τις απαρχές του 20ου αιώνα, αλλά ίσως και νωρίτερα. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, είναι μια θεματική η οποία λόγω πολλών νεωτέρων νομοθετικών κειμένων, και ανέφερε ο εισηγητής μας μερικά από αυτά, δημιουργεί ένα νέο προβληματισμό. Και υπενθυμίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι για το θέμα αυτό είχαν γίνει και εισηγήσεις, μεταξύ των άλλων και από εμένα, πριν από λίγα χρόνια, όταν γιορτάζαμε τα 10 χρόνια από την έκδοση του περιοδικού Επιθεώρηση Πολιτικής Οικονομίας. Πράγματι, ο Άγριος Πάγος, ιδίως τα τελευταία χρόνια, και τελευταία χρόνια εννοώ την τελευταία 20ετία, ακολουθεί την άποψη ότι η νομιμοποίηση αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση. Χρησιμοποιεί μερικές φορές και τον όρο διαδικαστική προϋπόθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σαφής η άποψή του ότι εφαρμόζει όσον αφορά τον έλεγχο και τη συνδρομή ή μη συνδρομή αυτής το άρθρο 559 αριθμός 1 και όχι το άρθρο 559 αριθμός 14. Με τις γνωστές διαφορές που υπάρχουν, αν εφαρμοστεί το ένα ή το άλλο άρθρο και ποια είναι η συνέπεια αν η νομιμοποίηση των διαδίκων, όπως και το ένομο συμφέρον, γιατί εκεί ακολουθεί ο Άγριος Πάγος στην ίδια γραμμή, ότι θα απορριφθεί ως απαράδεκτη η αγωγή ή ως αβάσιμη. Ο Άγριος Πάγος ακολουθεί την άψη του Ράμου, η οποία ζώντας του Ράμου, είναι αλήθεια, δεν είχε ακολουθηθεί από τα δικαστήρια. Ζώντας του Ράμου, ίσως και λόγω της διαφορετικής απόψεως που είχαν διατυπώσει ο Μητσόπουλος, ο Μιχελάκης, αλλά και οι μαθητές του Ράμου, Μπέης, Δελικοστόπουλος και Συνανιώτης, η άψη του Ράμου δεν φαινόταν να είναι τουλάχιστον γενικώς αποδεκτή, ακολουθώντας άλλωστε αυτοί οι οποίοι υπεστήριζαν την άψη περί διαδικαστικής προϋποθέσεως και την αντίστοιχη γερμανική θεωρία. Πιστεύω, και σε αυτό βέβαια ο εισηγητής έχει δίκιο, αλλά έχει τονιστεί και πολύ νωρίτερα, ότι πράγματι η νομιμοποίηση των διαδίκων, όπως και άλλες διαδικαστικές προϋποθέσεις, η ικανότητα να είναι κάποιος διάδικος ή η ικανότητα προς το παρήσας επί δικαστηρίου, συνδέονται και με ουσιαστικές αξιολογήσεις. Είτε λόγω δόγματος, είτε λόγω νομοθετικής ρυθμίσεως. Λόγω χάρη το ποιος είναι, έχει την ικανότητα να είναι διάδικος, συνδέεται με την ικανότητα δικαίου, που ρυθμίζεται στο ουσιαστικό δίκαιο.
όποιος έχει την ικανότητα να παρήσει στο δικαστήριο συνδέεται με τη δικαιοπρακτική ικανότητα που ρυθμίζεται με το ουσιαστικό δίκαιο. Παρά τα αυτά, δεν αφισβήτησε κανένας ότι αν ελείπει η ικανότητα διαδίκου, η αγωγή απορρίπτει ως απαράδεκτη και όχι ως αβάσιμη. Αν και είναι γνωστό, κύριε Πρόεδρε, ότι έχει υποστηριχθεί και η άποψη, αλλά δεν έχει επικρατήσει, ότι στις περιπτώσεις όπου για να καταλήξουμε αν έχει την ικανότητα διαδίκου πρέπει πρώτα να περάσουμε από διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, ίσως θα έπρεπε από εκείνη τη στιγμή να την απορρίψουμε απευθείας ως αβάσιμη, διότι δεν υπάρχει το δικαίωμα ή ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει την ικανότητα του δικαιοπρακτήν. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, έχουμε αβάσιμο και όχι απαράδεκτο. Η κρατούσα άποψη, και πιστεύω κατά την ταπεινή μου άποψη και ορθώς, δέχεται ότι εν προκειμένου, παρόλη τη σύζευξη ή το δανεισμό ουσιαστικών κριτηρίων από το δικονομικό δίκαιο, η σχετική αγωγή θα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, αλλά και αυτοί που οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή την άποψη δεν αρνούνται, ούτε έχουν διατυπώσει αντίθετη άποψη από αυτή που επισήμανε ο εισηγητής μας, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια στιγμή και ουσιαστικές αξιολογήσεις. Άλλωστε, το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει το επίδικο ουσιαστικό δικαίωμα θα αποδειχθεί με την αποδεικτική διαδικασία. Επομένως, ακόμα και αν μια αγωγή θεωρηθεί, διότι όπως είναι γνωστό στην αρχή, οι διαδικαστικές προϋποθέσεις δεν είναι αντικείμενο αποδεικτικής διαδικασίας, το περισσότερο είναι πιθανολογήσεως. Και βεβαίως δεν αποκλείεται να θεωρηθεί ότι ο διάδικος, και για εκείνους που υποστηρίζουν ότι είναι διαδικαστική προϋπόθεση, ότι νομιμοποιείται, πλην όμως τελικά να αποδειχθεί ότι αυτός ο καταρχήν νομιμοποιούμενος και άρα προχωράει η διαδικασία θεωρώντας ότι συντρέχει η διαδικαστική προϋπόθεση, να αποδειχθεί ότι δεν έχει το ουσιαστικό αμφισβητούμενο δικαίωμα ουσιαστικού δικαίου και τότε βεβαίως η αγωγή θα απορριφθεί ως αβάσιμη, όχι ως να προχωρήσει την απόδειξη. Πιστεύω ότι όσον αφορά τη διαδικαστική προϋπόθεση, εκεί πρέπει να παραμείνουμε. Και να πω την αλήθεια, δεν κατανοώ, δεν μπορώ να υιοθετήσω την άψη του Αρείου Πάγου, ο οποίος κάνει αυτή τη διάκριση. Πάντως, πράγματι, είναι μία διάσταση απόψεων, η οποία δεν, από πλευρά συνεπειών δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Διότι είναι γνωστό ότι και το δεδικασμένο για δικονομικό ζήτημα, όπως είναι η θεώρηση ότι δεν συντρέχει η νομιμοποίηση για εκείνους που τη θεωρούν διαδικαστική προϋπόθεση, αν μπορέσει ο διάδικος σε νέα του αγωγή να αποδείξει ή να πιθανολογήσει ότι νομιμοποιείται, το δικονομικό δεδικασμένο από την προηγούμενη απόφαση δεν τον αγγίζει. Αλλά και αν ο διάδικος που η αγωγή του ήθελε απορριφθεί ως αβάσιμη επειδή αποδείχθηκε ότι δεν έχει το ουσιαστικό δικαίωμα και μετά το στηρίξει αλλού με βάση της ρυθμίσης 324, το δεδικασμένο το ουσιαστικό δεν είναι σίγουρο θα τον καταλαμβάνει απόλυτα εάν έχει προσθέσει ένα άλλο στοιχείο από εκείνα τα οποία αναφέρει το 324. Πάντως, στο βαθμό όπως το είπε και η συνάδελφος κυρία Παλαγάκη προηγουμένως, αυτή η διαφωνία υπάρχει κυρίως όσον αφορά την αγωγή. Όσον αφορά τα ένδυκα μέσα, είναι σαφές ότι το 516 και οι αντίστοιχες διατάξεις που ρυθμίζουν αναψηλάφιση και ανέρεση, εάν ρυθμίζουν με άλλο τρόπο το θέμα της νομιμοποίησης, όχι όπως ρυθμίζεται στην πρωτόδικη διαγνωστική διαδικασία, και επομένως εκεί, εάν λόγου χάρη δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το 516 για να ασκήσει κάποιος έφεση, τότε η έφεση θα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και όχι ως αβάσιμη. Και πάλι θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Κλαμαρή. Υπάρχουν, αν δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχουν ορισμένες παρατηρήσεις από το ακροατήριο. Κύριε Παπαχρήστου, παρακολούθησαν μέχρι στιγμής περίπου, παρακολουθούν 220-225 άτομα. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρου
ρωτά το εξής, τα σημειώνετε και απαντάτε συνολικά μετά. Σε σχέση, λέει, με τις εταιρείες διαχείρισης και την νομοποίησή τους από την ένομη σχέση δανείου που τους μεταβιβάζεται, η νομοποίηση για έσπραξη πληστηριάσματος μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του υπαλλήλου του πληστηριασμού και στο στάδιο, η νομοποίηση να ασκηθεί εννοεί να δηλωθεί, φαντάζομαι, και στο στάδιο μετά την αναγγελία και σύνταξη του πίνακα κατάταξης, όταν αμφότερες έχουν γίνει στο όνομα της εγχωρήτριας τράπεζας. Ερώτηση. Η κυρία, η συνάδελφος, η επίκουρη καθηγήτρια, η κυρία Πλεύρη, αναφορικά με την συμμετοχή στην πολιτική δίκη εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων ως μη δικαιούχου διαδίκου. Είναι κρίσιμο, όπως αναφέρεται, το είδος της παρέμβασης. Πλέον, λέει, ρητή διάταξη του νόμου 4354 του 2015 αναφέρεται και στο ότι πρόκειται για μη δικαιούχους διαδίκους και σε επέκταση του διαδικασμένου. Στην ομολογία υπάρχει διχοστασία για το είδος της παρέμβασης. Είτε αν είναι αυτοτελής πρόσθετη, θέση με την οποία συμφωνεί και η κυρία Πλεύρη, ή κύρια παρέμβαση. Αναφερθήκατε κι εσείς σε αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση και θα ήθελα διευκρινιστικά τη βάση αυτής της θέσης. Πάλι ο κύριος Σπύρου, ο κύριος Χρήστος Σπυριδάκης, δικηγόρος λοιπόν, ερωτά, νομοποιείται η εταιρεία διαχείρισης να ασκήσει ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης όταν η αναγγελία έχει γίνει από την εγχωρήτρια τράπεζα επικαλούμενη η εταιρεία διαχείρισης την επέλευση της εγχώρησης μετά την προθεσμία της αναγγελίας. Και μέχρι στιγμής η τελευταία ερώτηση από τον κύριο Γραμμένο, τράπεζα επιβάλλει κατάσχεση και ορίζεται πληστηριασμό. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης και πρώτου πληστηριασμού λαβάνει η χώρα μεταβίβαση απέτησης τράπεζας για την οποία επισπεύδεται η εκτέλεση. Στο εν λόγω στάδιο, κατά το οποίο ο ειδικός διάδοχος, δηλαδή η εταιρεία απόκτησης, δεν έχει κάποια πράξη να διενεργήσει, ώστε να επιδώσει επιταγή και νομοποιητικά έγγραφα κατά το 925, αλλά απλώς επήκε τη σύνταξη έκθεση πληστηριασμού από τον συμβουλογράφο, θεωρείται ότι ο ειδικός διάδοχος οφείλει παρόλα αυτά να προβεί σε επίδοση επιταγής νομοποιητικών εγγράφων κατά το άρθρο 225 του κώδικα. Αυτό είναι το ερώτημα του κυρίου Γραμμένου. Άλλο ερώτημα, όχι, έχω άλλο ένα, από κάποιον κύριο ή κυρία με αρχικά. Νομιμοποιείται η εταιρεία διαχείρισης για κάθε δικαίωμα που προέρχεται από την απέτηση που απέκτησε ή περιορίζεται στα αμέσως σχετιζόμενα με την εισπράξη. Λοιπόν, αυτά είναι τα ερωτήματα. Τις παρατηρήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τις ακούσατε. Κύριε Παπαχρήστου, έχετε 5 λεπτά να τοποθετηθείτε επί όλων των θεμάτων. Σας ευχαριστώ. Οι σχετικές παρεμβάσεις αναδεικνύουν και το μέγεθος του ζητήματος, δηλαδή και τη διάσταση απόψεων προς την νομοποίηση. Θα διαφωνήσω ως προς το σημείο ότι πρόκειται για ζήτημα λυμένο και που δεν έχει άμεση πρακτική εφαρμογή στην πράξη η επίλυση σχετικού ζητήματος. Ένα είναι το βασικό ερώτημα. Εάν δεχτούμε την νομοποίηση αποκομμένη από την ουσιαστική της όψη, ποια θα είναι πράγματι, θα αποκτήσει η νομοποίηση υπό τη μορφή της διαδικαστικής προϋπόθεσης της δίκης, έναν τυπικό εμπόλυνση ρόλο, θα απολέσει σημαντικό τμήμα από την πρακτική της αποτελεσματικότητα και θα καταλήξει να συνιστά απλά ένα φίλτρο προκειμένου να εξαγάγουμε το συμπέρασμα αν πράγματι μπορεί να διεξάγεται δίκη κάποιος στο όνομά του για κάποιο συγκεκριμένο δικαίωμα. Ένα άφορος τυπικός και άδικος όσο στην ιστορία του θεσμού της νομοποίησης, γι' αυτό και η πληθώρα των αποφάσεων που φαίνεται της νομοποίησης είναι όχι εκατοντάδες αλλά χιλιάδες. Οπότε η νομοποίηση δεν στηρίζεται μονάχα σε αυτή την άτυπη επίκληση, αλλά ακτινοβολεί στην ουσία, γι' αυτό και τα εντονότερα ζητήματα προκύπτουν υπό την ουσιαστική της όψη. Τώρα, πραγματικά έχει δίκιο και η κυρία Παλαγάκη και ο κ. Λαμαρίς ότι διακρίνουμε τον έλεγχο της νομοποίησης ως όρο παραδεκτού του ενδίκου μέσου. Το 516 αναφέρεται στην νομοποίηση προς άσκηση ενδίκου μέσου, από την νομοποίηση των διαδίκων στην πολιτική δίκη, που είναι το κατεξοχήν αντικείμενο της μελέτης, και αυτό επισκοπείται. Πράγματι, παράληψή μου που στην εισήγησή μου δεν αναφέρω ότι, όπως και στο βιβλίο, ακολουθείται η δομή
της δίκης και δεν εξετάζεται η νομοποίηση ως όρος του επιτρεπτού ασκήσεως ενδικών μέσων. Γι' αυτό εξάλλου δεν έχουμε εισέλθει στην ουσία στα ζητήματα που αφορούν τόσο την έφεση, ό,τι την αναψηλάφιση, αλλά και την ανέρεση ως προς το κομμάτι του ανομοποιούνται να ασκήσουν το εκάστοτε ένδικο βοήθημα. Αυτό πράγματι είναι μια διακριτή περίπτωση που χρήζει διαφορετική επεξεργασία, ενδεχομένως και μονογραφική επεξεργασία. Στα σημεία τώρα που αναφερθήκαμε για το ότι πράγματι την ομολογία έχει εν μέρει δίκιο στο ότι καταλήγει να δέχεται ότι στα διαδικαστική προπόθεση δίκη που ελέγχεται υπό το πρίσμα του 1 ή του 14 αρτικού λόγου έχει ένωμε συνέπειε στο 506 του Κώδικα Πολιτική Δικονομία και οι συνέπειε είναι αλυσιδωτέ και ακτινοβολούν τόσο το δόγμα, καθώς θα πρέπει να είμαστε δογματικά συνεπείς, και αυτός είναι ο ρόλος ενός σωστού επιστήμονα και ενός επιστήμονα που αναζητεί την αλήθεια πίσω από τις εσφαλμένες δικαστικές αποφάσεις. Αλλιώς δεν θα έχει κάποιο ρόλο η θεωρητική επεξεργασία της νομοποίησης, εφόσον υπήρχε μια κοινή παραδοχή, αλλά οι δικαστικές αποφάσεις στην πληθώρα τους καταλήγουν σε συγκεκριμένες αναφορές πόσες αποφάσεις δικαστηρίων ουσίας αναφέρουν ότι απορρίπτουν το εκάστοτε ένδικο βοήθημα ως αβάσιμο λόγω της νομοποίησης, ως απαράδεκτο λόγω της νομοποίησης, χωρίς να διακρίνουν ότι αν εξετάζουν την ουσιαστική ή διαδικαστική προϋπόθεση. Αυτό δεν είναι τυπική παράληψη, είναι παράληψη η οποία γίνεται λόγω συγκεκριμένης γνώσης ως προς το τι συνιστά η νομοποίηση. Και πράγματι, η πρώτη απάντηση που δίνει κάποιος ως προς τον όρο της νομοποίησης, είτε είναι η συγκεκριμένη αναφορά με την προϋπόθεση του ενόπλου συμφέροντος, είτε είναι απλά μια τυπική επίκληση ότι πράγματι ναι, αναφέρω στον δικόγραφο ότι είμαι νομοποιούς διάδικος. Αλλά αυτό δεν είναι το κατεξοχήν αντικείμενο της νομοποίησης και το αντικείμενο το οποίο επιδιώκουμε να εξετάσουμε. Έπειτα, ως προς τις ερωτήσεις, στην κυρία Πλεύρη, στην καθηγήτρια κυρία Πλεύρη, πράγματι είχα βρεθεί στο ρόλο του να τη ρωτήσω εγώ σε προηγούμενη εισήγησή της την ίδια ακριβώς ερώτηση. Πράγματι, υπάρχει έντονη αμφιγνωμία ως προς τα αν η παρέμβαση. Όχι μόνο αν είναι κύρια, είναι ένα αυτοτελή, αλλά ακόμα και αν είναι απλή. Ωστόσο, η νομολογία φαίνεται, όπως γνωρίζετε καλύτερα και εσείς, ότι τίνει στο να υποστηρίξει την εκδοχή αυτή, αναφερόμενη στο ότι συνιστά ειδική μορφή διαδοχής και επικαλούμενη κάποια επέκταση του δεδικασμένου, η οποία επέκταση αμφίβολη είναι αν υπάρχει στη διάταξη του 3 παράγραφος 7 του σχετικού νόμου. Ωστόσο, στο παρόν αξίζει να αναφέρουμε ότι η κρατούσα γνώμη είναι ότι η παρέμβαση είναι αυτοτελή πρόσθετη. Στις υπόλοιπες ερωτήσεις κινούνται γύρω από τη διάστηξη μεταξύ του 925 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και της νομοποίησης προς διεξαγωγή πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης. Όσο αναφερόμαστε σε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, είτε είναι ο πληστηριασμός όπως ρωτάει ένας συνάδελφος, είτε είναι ακόμα και στην περίπτωση της αναγγελίας που η ερώτηση είναι λίγο συγκεκριμένη, θα πρέπει να αποδεικνύεται η νομοποίηση υπό τους όρους του 925, άρα θα πρέπει να υπάρχει αποστολή των νομοποιητικών εγγράφων και όσο εκκρεμεί η πράξη εκτέλεση που είναι ο πληστηριασμός, ενώ και στην έτερη περίπτωση πράγματι θα πρέπει η νομοποίηση να στοιχειοθετείται και να αποδεικνύεται υπό τους ίδιους όρους. Δεν μπορεί να υπάρχει ανακοπής, αν αντιλαμβάνομαι σωστά από την ερώτηση, στο οποίο να μην αποδεικνύεται η παρουσία και η νομοποίηση του εκάστοτε διαδίκου. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει πράγματι να αποδεικνύεται και να καταφάσκεται η σχετική νομοποίηση. Νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαχρήστου. Νομίζω καλύψατε όλα τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματα. Για άλλη μια φορά σας συγχαίρω. Η εισήγησή σας υπήρξε εμπεριστατωμένη και εξαιρετική και προκάλεσε, όπως είδατε, και αρκετό ενδιαφέρον. Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι την μεταπροσεχή Τρίτη στις 15 του μηνός έχουμε εισήγηση του κυρίου Στέφανου Καραμέρου με θέμα «Η αρχή της μη χειροτερεύσεως θέσεως του εκαλούντος και της αντικαταστάσεως των αιτιολογιών επί ενστάσεων». Εξαιρετικά ενδιαφέρον και αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και ιδιαίτερα φυσικά τον εισηγητή μας, τον κύριο Παπαχρήστο Δημητρά. Καλό βράδυ σε όλους.